Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε μαλακές, λεπτές πιτούλες με τις οποίες μπορούμε να ετοιμάσουμε κολατσιό για τα παιδιά μας με διάφορα λαχανικά ή ζεστό σάντουιτς με ζαμπόν, τυριά και μανιτάρια με κοτόπουλο ή γύρο ή φυσικά με αυτά τα πιτάκια μπορούμε να κάνουμε ένα τέλειο ποντιακό φαγητό που λέγεται σιρόν. Αυτά τα υλικά θα χρειαστούμε για να ετοιμάσουμε τη ζύμη. Σε μία λεκάνη ρίχνουμε το αλεύρι. Εγώ χρησιμοποιώ μισό λευκό αλεύρι και μισό αλεύρι ολικής. Κάνουμε μία λακκούβα και προσθέτουμε βραστό νερό. Εκεί μέσα ρίχνουμε το αλάτι και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε πρώτα με ένα κουτάλι, γιατί είναι ζεστή η ζύμη, και στη συνέχεια ζυμώνουμε στο χέρι. Αυτό είναι. Πολλές φορές φτιάχνω ζύμη με μισό λευκό αλεύρι και μισό αλεύρι ολικής. Βγαίνουν πάλι πεντανόστιμες μαλακές και πιο υγιεινές πίτες. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά, αλλά γίνεται και κάποιες ώρες. Η ζύμη θα μαλακώσει και θα γίνει ακόμα καλύτερη. Η ζύμη ξεκουράστηκε και χαλάρωσε. Πάμε να κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Βάρος τους είναι περίπου 40 γραμμάρια. Ο διάμετρος της πίτας είναι 23 εκατοστά. Εσείς ρυθμίστε με το δικό σας τηγάνι. Πλάθουμε μπαλίτσες και μέχρι που θα τις ετοιμάσουμε όλες, η πρώτη μπαλίτσα θα μαλακώσει κιόλας για να μπορούμε να ανοίξουμε φύλλο. Ανοίγουμε πρώτα κανονικά και μετά προσέχουμε να ανοίξουμε μόνο τις άκρες, γιατί πριν μπει στο τηγάνι θα πάρουμε την πίτα στο χέρι έτσι κι αλλιώς, πρώτον για να φύγει περίσσιο αλεύρι οπωσδήποτε και δεύτερον επειδή όταν ξεκουράζεται η ζύμη μαλακώνει και μαζεύεται και παίρνοντας το χέρι θα ανοίγει η πίτα πιο πολύ στη μέση και όχι στις άκρες. Σε αυτή τη συνταγή πρέπει να ανοίξουμε τα φύλλα μας όσο γίνεται πιο λεπτά. Έτσι θα είναι και πιο νόστιμα και πιο μαλακά. Αντιθέτως με τη ζύμη που φτιάξαμε τις πίτες με τζεπούλες. Εκεί το φύλλο πρέπει να έχει συγκεκριμένο πάχος για να φουσκώσουν. Ανοίγουμε όλα τα ζυμαράκια και αποθηκεύουμε γιατί οι πίτες ψήνονται πολύ γρήγορα. Ούτε ένα λεπτό από κάθε πλευρά για να τα έχουμε έτοιμα μπροστά μας. Η διάμετρος της πίτας είναι 23 εκατοστά και βγαίνουν 12 πιτάκια, από 40 γραμμάρια το κάθε ένα, για να βγουν λεπτές και μαλακές. Τα μπροστινά φύλλα είναι αυτά που ανοίξαμε μόλις τώρα και αυτά εδώ είναι τα πρώτα που ανοίξαμε. Οπότε γυρνάμε ολόκληρη πιτσέτα και τώρα ψήνουμε το πρώτο φύλλο που ανοίξαμε. Ανάβουμε το μάτι στο 7, σε κλίμακα που φτάνει στο 9, να κάψει πρώτα και μετά θα βάλουμε την πίτα. Βλέπουμε ότι η πίτα κάνει μερικές φουσκάλες, δεν περιμένουμε να μαυρίσει, την γυρνάμε από την άλλη πλευρά. Και μόλις ψηθεί, την αποθηκεύουμε σε ένα δίσκο, την ψεκάζουμε με νεράκι και κλείνουμε με μια πιτσέτα. Έτσι οι πιτούλες θα μείνουν πολύ μαλακές και δεν θα στεγνώσουν. Ψήνουμε όλες τις πίτες με αυτόν τον τρόπο. Ανοίγουμε, ψήνουμε, ψεκάζουμε και σκεπάζουμε με μία πετσέτα. Είναι εύκολη διαδικασία. Η ζύμη είναι τόσο ωραία και μαλακή και τα φύλλα ανοίγουν πολύ εύκολα. Αφού ψήσαμε όλες τις πίτες, τις αποθηκεύουμε σε μία σακούλα. Επίσης μπαίνουν και στην κατάψυξη σε μία καλά σφραγισμένη σακούλα για να έχετε έτοιμα κάθε στιγμή όταν χρειαστείτε. Μπορούμε να ετοιμάσουμε και από 100% λευκό αλεύρι αυτά που κάναμε μόλις τώρα με μισό λευκό και μισό ολικής και επίσης με 100% αλεύρι ολικής που θα είναι και νόστιμα και θα μας κάνουν καλό στο σώμα μας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και όλοι μαζί θα ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα και θα μετατρέπουμε σε πιο υγιεινά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.